Είναι γνήσια ταυρίνα, γιατί της αρέσει οτιδήποτε έχει σχέση με αισθητική και ομορφιά. Είναι αγαπησιάρα, είναι ένα κορίτσι για σπίτι. Άσχετα τώρα που εσύ σκέφτεσαι μόνο βγαίνει έξω το βράδυ, μα αν δεν βγει τώρα που είναι 25. Δεν βγαίνω τελευταία. Τι καλά, 31 θα πάω. Πότε. Και εσύ. Το Μάιο έχω κλείσει τα 30, θα πάω στο 31. Και εσύ σε σχέση με εμένα και εσύ σε σχέση με άλλα παιδιά που φτάνουν στα 30 σιγά σιγά. 30. Τα έχω κλείσει. Με γνώρισες, ήμουν 24 όταν με γνώρισες. Κοριτσάκι μου, πώς περνάνε έτσι τα χρόνια, λες εσύ. Εγώ ίδια. Θα είσαι σαν και εμένα. Αναμείωτο χρόνο. Αυτή είναι και η ευχή μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω. Και εγώ που είμαι. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω. Είναι πάρα πολύ στενό. Κάθισα. Αυτό τώρα τι είναι ρε που φοράς, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Α, πιο εκεί, με συγχωρείτε. Και μου αρέσει το χρώμα. Στο ροζ. Εδώ, στο ροζ. Ο Μπαρμπουζάνης φροντίζει για όλες. Εννοείται, αλλά, εννοείται. Στις σωστές θέσεις. Εννοείται. Εκεί. Είναι από την καινούργια μου συλλογή. Αυτό. Ναι, αυτό. Είναι δερματίνη. Δηλαδή, με συγχωρείς, το δερματίνη το βλέπω. Το χρώμα είναι συγκλονιστικό. Είναι το μπορντό που είναι και πάρα πολύ τη μόδα φέτος. Εδώ πέρα θα το βάλει εύκολα το κορίτσι, άμα δεν του βάλει κάτι, μια, έτσι, μια διαφάνεια, ένα κάτι. Όχι, είναι πάρα πολύ εύκολο και θα σου πω ότι ακόμα αν έχει και λίγο μεγαλύτερο στήθος ή και αρκετά δείξε μικρό. Δεν ξέρω, Σταυρούλη μου, τι εννοούμε, γιατί βλέπει μόνο το σημείο μέχρι εκεί που δεν λέω. Εγώ λέω ακριβώς από κάτω από εκεί. Είναι αυτό το σημείο το οποίο. Βλέπετε αυτό το άνοιγμα που έχει. Το κρατάει πολύ ωραίο το στήθος. Δηλαδή και λίγο πιο πτωτική τάση να έχει το σηκώνει. Με βλέπω το πλάγιο του θέματος του έργου. Εντάξει, τώρα μπορεί αυτό είναι κεραμένο πάνω. Να είναι λίγο πιο ανοιχτό. Αλλά θα είναι λίγο πιο κλειστά. Μπορεί να είναι λίγο πιο εδώ, κατάλαβες, εδώ πέρα. Μπορεί να μην τους βάλεις μια διαφάνεια, να αισθάνονται λίγο ήσυχες. Κοίμασέ το, θα στη φέρω. Την επόμενη εβδομάδα βγαίνει στην παραγωγή. Θα πεις ότι θα σκουλατήσει. Μην γελάτε πάνω. Θα κάνω εμφάνιση σπίτι μου, θα γυρίσω έτσι και θέλω να δω τα παιδιά μου στη σειρά μαζί με τους υπολείπους. Τη μάνα μου, τον αδερφό μου, τέλος πάντων όλη την οικογένεια. Πώς θα με αντιμετωπίσουν μόλις μπω εγώ μέσα, κουνάμενη, λιγάμενη έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα σου πηγαίνει φανταστικά και κρατάει πολύ ωραίο το στήθος. Φανταστικά. Επάνω μου. Καλά, αυτό θα μιλήσει επάνω στο δικό μου κορμί. Θα είσαι θεά. Σε είδα χθες πέρασε έξω από το γραφείο, το είπες κιόλας, και φόραγε ένα δερμάτινο κολάν μαύρο. Ναι, ένα και σου λέω τι κορμά. Ξέρεις πώς σου πήγαινε αυτό το κολάν. Πού πήγαινε. Πού είναι, δεν θέλω να σε δω με αυτό. Την αλήθεια, επειδή δεν έχω κατεβάσει ακόμα τα χειμωνιάτικά μου, αυτό είναι κάτι που μου στείλανε εδώ πέρα δώρο. Και λέω, αφού δεν έχω άλλο κάτι σε